Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Κουκλουμπέρη, και καλημέρα στους ακροατές σας. Λοιπόν, κύριε Μεταξά, μέχρι στιγμής, από όσα έχουν διαμειφθεί στη Βουλή, από όσα ακούτε, από όσα βλέπετε, χθες τοποθετήθηκε ο κύριος Καραμαλής, ο τέος Υπουργός Μεταφορών, σήμερα αναμένουμε τον Πρωθυπουργό. Ποια είναι η αίσθηση που σας δίνετε? Τα ΤΕΜΠ είναι βέβαιο ότι δεν έχουν ξεχαστεί, η κυβέρνηση αμυντικά προσπαθεί να αμυνθεί. Τι λέτε από τη δική σας πλευρά? Κοιτάξτε, στη συζήτηση στη Βουλή αυτές τις μέρες, ιδιαίτερα χθες, είχαμε μια προκλητική ομιλία από τον κύριο Καραμαλή, πραγματικά προκλητική ομιλία. Είχαμε μια χυδαία τοποθέτηση από τον κύριο Φλωρίδη με τη γνωστή δήλωση ότι είναι για τα μπάζα όσοι μιλούν για μπαζώματα. Ναι. Μια εξίσου χυδαία τοποθέτηση του κυρίου Γεωργιάδη, που επί της ουσίας απαγόρευσε να μιλάει ο κόσμος για έγκλημα. Αλλά και οι υπόλοιποι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κινήθηκαν στην ίδια κατεύθυνση, δηλαδή στη λογική της συγκάλυψης που έχουμε καταγγείλει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι κινείται η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας και στην Εξεταστική Επιτροπή και όλον αυτόν τον χρόνο. Να ζητήσω μια διευκρίνηση γι' αυτό ως προς τη συγκάλυψη, γιατί ο αντίλογος είναι ότι ποια συγκάλυψη, αφού η δικαιοσύνη έχει ανοιχτό το φάκελο και το διερευνά. Κοιτάξτε, η συγκάλυψη έχει πάρα πολλές πλευρές. Ναι. Στην Εξεταστική Επιτροπή η πλειοψηφία αρνήθηκε να καλέσει μάρτυρες που βγήκανε στην πορεία των εργασιών της, βγήκε από την πορεία των εργασιών της ότι πρέπει να κληθούν για να απαντήσουν σε συγκεκριμένα ερωτήματα που αφορούν και το μπάζωμα του χώρου, αφορούν την έκρηξη, αφορούν όμως και άλλες πλευρές που έχουν να κάνουν με την πορεία των σιδηροδρόμων όλα τα προηγούμενα χρόνια που οδήγησαν και στο έγκλημα. Όπως για παράδειγμα συνδικαλιστές, όπως για παράδειγμα τους εμπειρογνώμονες των οικογενειών που δεν κλήθηκαν και άλλους μάρτυρες. Έκλεισε άρον-άρον την Εξεταστική Επιτροπή και την ίδια στιγμή φυσικά κατέθεσε ένα πόρισμα που όλα τα αποδίδει στο ανθρώπινο λάθος. Και σε αυτή τη λογική κινήθηκαν και χθες. Ωστόσο ταυτόχρονα και αυτές τις μέρες και ιδιαίτερα χθες είχαμε και από τη μεριά και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ να δίνουν επί της ουσίας άλοθη και να δίνουν επιχειρήματα στη Νέα Δημοκρατία για να κινείται σε αυτές τις απαράδεκτες δηλώσεις, σε αυτή την απαράδεκτη λογική. Ναι. Όπως για παράδειγμα από μεριάς του ΣΥΡΙΖΑ οι δηλώσεις του προηγούμενου διαστήματος του κυρίου Σπίρτζη που επί της ουσίας αποσύνδεσε τη σύμβαση 717 από το έγκλημα στα ΤΕΜΠΗ. Ναι. Το λέω γιατί αποτέλεσε και ένα βασικό επιχείρημα της προκλητικής ομιλίας του κυρίου Καραμαλή. Ή για παράδειγμα η τοποθέτηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κύριου Κασελάκη, πριν ξεκινήσει η πρόταση μορφής που τη χαρακτήρισε ως μια διαδικασία παροδία. Ναι. Ή από την άλλη μεριά την τοποθέτηση του κύριου Ανδρουλάκη, ο οποίος προσπάθησε με όλους τους τρόπους να εξοραίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι δήθεν το απάγγειο λιμάνι, όπου όλα συμβαίνουν, όλα γίνονται καλώς και τέλος πάντων πρέπει να γίνει και η Ελλάδα μια ευρωπαϊκή χώρα, εφαρμόζοντας και εδώ το κράτος δικαίου που θέλει να εφαρμόσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση όλα τα κράτη. Εσείς αυτή την πρόταση πάντως, κύριε Μεταξά, δεν την υπογράψατε? Εμείς, κοιτάξτε, εμείς είπαμε ότι θα στηρίξουμε την πρόταση δυσπιστίας και θα την υπερψηφίσουμε και ταυτόχρονα είπαμε ότι θα ανοίξουμε μια εφόλης ύλης αντιπαράθεση με την κυβέρνηση για όλα τα ζητήματα που αφορούν τις λαϊκές οικογένειες, όπως ακριβώς κάνουμε όλο το προηγούμενο διάστημα, στο δρόμο, στα εργασιακά, στην παιδεία, στην υγεία. Αυτό που είπε ο κύριος Κουτσούμπας, ότι η μομφή είναι καθημερινή από το ΚΚΕ. Και μάλιστα η προσπάθεια από το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ να μετατραπεί η συζήτηση σε μια μονοθεματική κουβέντα έχει να κάνει με το γεγονός ότι όλο αυτό το διάστημα και σε αυτή την θητεία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας από πέρσι έχει στηρίξει, έχει υπερψηφίσει ένα βασικό όγκο νομοσχεδίων και τα στοιχεία είναι αμήλικτα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ψηφίσει το 50% των νομοσχεδίων που έφερε η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ το 70%. Άρα λέτε ότι η πραγματική μοναδική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα. Να σας πω τώρα, όταν η αντιπολίτευση που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ τελικά δίνει όλα τα απαραίτητα επιχειρήματα τα οποία αναζητά η Νέα Δημοκρατία για να συγκαλύψει και για να την νομιμοποιήσει στη συνείδηση του λαού, όταν
Και ξαναλέω, και η συζήτηση, η χθεσινή, ακόμα και για το ζήτημα όμως, του εγκλήματος των θεπών, αυτό... έχει πάρα πολλά τέτοια στοιχεία που τα παίρνει ως άλοθη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Για ποια αντιπολίτευση μιλάμε, από το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ? Για το σιδηροδρομικό δυστύχημα όμως, κύριε Μεταξά, γιατί να φταίει, ας πούμε, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά, η Πλεύση Ελευθερίας, που λέω αυτά τα κόμματα γιατί συνυπέγραψαν την πρόταση της πιστείας. Κοιτάξτε, η συγκάλυψη έρχεται από τη Νέα Δημοκρατία και εσείς το παραδέχεστε. Προφανώς η συγκάλυψη έρχεται από τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Ταυτόχρονα όμως, ναι, η κατάσταση του σιδηρόδρομου που οδήγησε στο έγκλημα ήταν μια πράξη η οποία ξεκίνησε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Γι' αυτό και στο πόρισμα που κατέθεσε το ΚΚΕ αναδεικνύουμε τις διαχρονικές ευθύνες όλων των κυβερνήσεων, ναι, που οδήγησαν τους σιδηρόδρομους σε ένα σημείο που να μην υπάρχουν στοιχειώδη μέτρα ασφάλειας. Ναι, δεν διευκολύνει την Νέα Δημοκρατία αυτό όμως, το να συζητάμε γενικά για τις ευθύνες των σιδηροδρόμων σε βάθος χρόνου. Έχουμε ένα δυστύχημα με 57 νεκρούς. Αυτό δεν πρέπει να διερευνήσουμε? Προφανώς αυτό είναι που πρέπει να διερευνηθεί και πρέπει να διερευνηθεί σε βάθος και επί της ουσίας, όπως ζητούν και οι ίδιοι συγγενείς των θυμάτων. Ναι. Γι' αυτό και σας υπενθυμίζω ότι πριν την πρωτοβουλία που πήρε το ΚΚΕ για τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής, οι ίδιοι συγγενείς των θυμάτων ζητήσανε διερεύνηση σε βάθος 15 ετίας. Ναι. Σε αυτό λοιπόν, στο κάτω. Βγήκε των πουθενά, ευθυνών, βγήκε κάτι από την Εξεταστική όμως? Κοιτάξτε, η Εξεταστική, παρόλες τις προσπάθειες της Νέας Δημοκρατίας που και εμείς το είχαμε επισημάνει, ναι, όταν συζητούσαμε την συγκρότησή της, γιατί ακριβώς η Εξεταστική Επιτροπή κινείται σε ασφυκτικά πλαίσια. Τα ασφυκτικά πλαίσια που καθορίζει κάθε φορά κυβερνητική πλειοψηφία. Ναι. Ωστόσο, θεωρούμε ότι μέσα από τις εργασίες αυτές, παρά ξαναλέω την προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας, αναδείχθηκαν πλευρές, δόθηκε η δυνατότητα στους συγγενείς των θυμάτων να έρθουν στη Βουλή να τοποθετηθούν. Η κυρία Καριστιανού κλήθηκε και ήρθε και τοποθετήθηκε. Αναδείχθηκαν βασικές πλευρές αυτής της συγκάλυψης Νέας Δημοκρατίας. Στριμώχτηκε η Νέα Δημοκρατία και όχι μόνο από την Εξεταστική Επιτροπή, αλλά μαζί και κυρίως από τους μεγάλους αγώνες που συνεχίζονται. Σας υπενθυμίζω, πριν από ένα μήνα μόλις λιγότερο είχαμε τη μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση, ναι, στον ένα χρόνο από το έγκλημα στα Τέμπη, που δεκάδες χιλιάδες λαού βγήκαν στον δρόμο εργαζόμενοι με βασικό σύνθημα ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας, ναι, το οποίο αποτυπώνει και την ουσία του εγκλήματος, αλλά τελικά βάζει και στο κάδρο τους πραγματικούς υπαίτιους, όλα τα κόμματα εκείνα τα οποία είχαν ως οδηγό τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και στους σιδηροδρόμους, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να μην υπάρχει, να υπάρχει όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, να λείπει από το 93% του δικτύου ένα στοιχειώδες σύστημα ασφαλείας, να υπάρχουν τρένα τα οποία να έχουν πάρει πιστοποίηση προ-30ετίας, να έχει αποψηλωθεί ο σιδηρόδρομος από προσωπικό με την υποχρηματοδότηση, με αποτέλεσμα να μην είναι, ξαναλέω, τα στοιχειώδη για να μπορεί να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των, ναι, σιδηροδρομικών μεταφορών. Να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Μεταξά, πιο συγκεκριμένο, γιατί έχει γίνει μια πρόταση, γιατί αναζητούμε πολιτικές και ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες στο θέμα της προανακριτικής, που ακούσαμε χθες τον κύριο Καραμαλή να λέει ότι εγώ δεν κρύβομαι πίσω από ασυλία. Στην ουσία αυτό που εννοούσε είναι ότι άμα η δικαιοσύνη αποφασίσει να επιστρέψει πίσω στη Βουλή και η πλειοψηφία να αποφασίσει την προανακριτική. Έχει γίνει μια πρόταση σήμερα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω, που ζητάει από τη Νέα Δημοκρατία να δεσμευτεί ότι θα ψηφίσει προανακριτική τώρα για να ενεργοποιηθεί το άρθρο 86 του Συντάγματος. Πώς την ακούτε εσείς ως ΚΚΕ? Κοιτάξτε, και αυτό το κομμάτι της τοποθέτησης του κ. Καρμαλή είναι ένα ακόμα άλοθη, ένα ακόμα επιχείρημα το οποίο έχουν δώσει απλόχερα στη Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, ναι, και αναφέρομαι στο εξής. Ο κύριος Καραμαλής είπε ότι δεν κρύβεται, να το πω καλύτερα, πίσω από τη βουλευτική ασύλεια. Ναι. Κρύβεται πίσω από το νόμο περί ευθύνης υπουργών, ναι, το άρθρο 86, όπου ο νόμος περί ευθύνης υπουργών δίνει τη δυνατότητα οι υπουργοί να μην δικάζονται από τακτικά δικαστήρια, ναι, και η κάθε φορά πλειοψηφία στη Βουλή να καθορίζει για το αν ο υπουργός της θα παραπεμφθεί ή όχι σε ένα ειδικό δικαστήριο, που και εκεί η σύνθεση είναι με έναν τρόπο, τέλος πάντων, εύκολα ελεγχόμενη από την κάθε, ναι, κυβέρνηση. Γι' αυτό
και στην αναθεώρηση του συντάγματος, το ΚΚΕ, το 2019, το ΚΚΕ είχε καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση για την κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Άρα λέτε το να το λένε τώρα τα κόμματα που είχαν συμφωνήσει τότε. Είχαν καταψηφίσει την πρόταση αυτή και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Και πίσω από αυτόν τον νόμο κρύβεται τώρα και ο κύριος Καραμαλής. Μάλιστα. Άρα λοιπόν η ουσία του ζητήματος. Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Μεταξά. Η ουσία του ζητήματος λοιπόν είναι η εξής. Ότι η Νέα Δημοκρατία που βρίσκεται τώρα στο τιμόνι της διακυβέρνησης έχει όλα τα νομικά και όχι μόνο όπλα, τα οποία τα έχουν παραδώσει και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ όλα τα προηγούμενα χρόνια, τα αξιοποιεί για να συγκαλύψει το έγκλημα στα ΤΕΒΗ, αναδεικνύοντας και με αυτό και από αυτό από αυτή τη διαδικασία, ότι τελικά αντιπολίτευση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, ακριβώς γιατί υπηρετούν την ίδια στρατηγική. Μάλιστα. Γι' αυτό και λέμε ότι πραγματική αντιπολίτευση γίνεται στο δρόμο, γίνεται στην εφόλιστη σύλλη αντιπαράθεση και στην εφόλιστη σύλλη μομφή απέναντι στην κυβερνητική πολιτική και στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εκεί το ΚΚΕ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Σαφές. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή μας την συζήτηση. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.